Θέλουμε λεφτά για την υγεία και όχι νεκροταφεία. Με το σύνθημα αυτό, οι συνταξιούχοι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους, εκφράζοντας για μία ακόμα φορά την έντονη αγανάκτησή τους για την αδυναμία λειτουργίας του τοπικού υποκαταστήματος του ΕΟΠΗ Ρεθύμνου. Δεν πάει άλλο. Δεν έχουμε να πληρώνουμε τα φάρμακά μας. Δεν έχουμε να πληρώνουμε γιατρούς για να μας γράφουν τα φάρμακά μας. Οτιδήποτε φάρμακο να γράψουμε, θέλουμε 10 ευρώ. Έχουμε, λέει, γιατρούς, μαϊκά, μαωγά, μα αυτό δεν βλέπουμε κανένα. Πάμε και πληρώνουμε απ' έξω ή να μην έχουμε και λεφτά και να μας έχουν κόψει τις συντάξεις. Ο κόσμος είναι πολύ απελπισμένος και αγανακτισμένος από το θέμα υγείας. Δεν έχουν λεφτά να πληρώνουν τους γιατρούς, δεν έχουμε γιατρούς στο ΙΚΑ για να εξυπηρετηθούμε. Εισφορές πληρώνουμε κάθε μήνα, αλλά τα προβλήματα είναι συνέχεια πιο πολλά. Δηλαδή, αλίμονός όποιος αρρωστήσει με λίγα λόγια. Θέλουμε, γιατί πονάμε όλοι, φτωχοί, συνταξιούχοι, φτωχοί συνταξιούχοι, πονάμε όλοι σε γιατρό και σε φάρμακα. Να φέρουν κανένα γιατρό να φέρουν κάτι και κάπου, να κάνουν κάτι. Εμείς δεν είμαστε οι κλέφτες, άλλοι είναι οι κλέφτες. Πιο πολύ η υγεία πάει στο ιδιωτικό τομέα σιγά σιγά και δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει να πληρώνει και τα επακόλουθα. Οι συνταξιούχοι όλων των σωματείων του Ρεθύμνου πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί κατάληψη στο κτίριο της υγειονομικής μονάδας. Οι 13 γιατροί δεν είναι αρκετοί για τους χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΕΟΠΗ Ρεθύμνου. Η ανανέωση των συμβάσεων των 9 γιατρών που έληξαν είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Ιδρύματος και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Περιμένω για κάτι καλύτερο για μας και τι να πω. Δηλαδή όταν πληρώνουμε και δεν έχουμε τίποτα, αυτό είναι κοροϊδία. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις, όπως είπα προηγούμενα, σε γιατρούς, ακόμα σε προσωπικό που θα δίνει τις υπηρεσίες, σε παρεχόμενες υπηρεσίες, σε φάρμακα, σε ό,τι έχει να κάνει με κάθε ασθένεια που βασανίζει τον συνταξιούχο και τον ρεθεμιώτη συνολικά πολύ. Ζητούμε από την πολιτεία άμεσα προσλήψεις. Να σκύψει σοβαρά και να δει το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε εδώ στο Ρέθυμνο. Στο πλευρό των συνταξιούχων και ο διευθυντής της υγειονομικής μονάδας Μανώλης Τσουπάκης, αλλά και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός. Το αμέσως επόμενο διάστημα, μετά δηλαδή την παρουσία της Τρόικας στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες. Πράγματι χρειάζονται βελτίωση οι μονάδες, είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Υπολειτουργούν οι μονάδες μετά την παρέτηση των γιατρών οι οποίοι ήταν με σύμβαση έργου. Έχουμε προβλήματα και πιστεύω ότι αν επαναπροσληφθούν οι γιατροί αυτοί και γίνουν κάποιες προσλήψεις ακόμα, αλλά μπορέσουμε και βελτιώσουμε και τον εξοπλισμό των μονάδων, θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα πολύ καλύτερα από όσο λειτουργεί σήμερα. Δεν μπορούμε δηλαδή σε μια φάση που φτωχοποιείται η κοινωνία, οι άνθρωποι να μην έχουν στην ώρα της ασθένειας την ιατρική και την φαρμακευτική περίθαλψη που δικαιούνται. Θεωρούμε ότι χρειάζεται σήμερα να συστρατευτούν οι πολίτες, να ενεργοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες, να υπερασπιστούν με νύχια και με δόντια τις δομές που καταραίουν και να δημιουργήσουν ένα μεγάλο ρεύμα ανατροπής αυτής της άθλιας κυβέρνησης και αυτής της άθλιας μνημονιακής κατάστασης που σήμερα συσσωρεύει δεινά στον κόσμο, στην καθημερινότητα των ανθρώπων και προσβάλλει και την νοημοσύνη τους και την αξιοπρέπειά τους. Οι συνταξιούχοι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου τα αιτήματά τους ικανοποιηθούν.